του, να τον φροντίσει, να του διαλέξει. Καλό είναι. Το γούστο μιας γυναίκας, ναι, ναι, το οποίο βέβαια παραδεχόταν ιδιαίτερα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και είναι τώρα πολύ, έχει πέσει Διάνα, γι' αυτό και σε καλέσαμε σήμερα εδώ στο Island, γιατί όλοι φοράμε γυαλιά, είναι βέβαια πάρα πολύ είναι μεγάλη η ηλιακή ακτινοβολία. Εγώ δοκίμασα στην αρχή της εκπομπής να βγάλω τα γυαλιά, αλλά δεν μπορώ να δω τίποτα. Όχι, ειδικά και εδώ κάτω από την τέντα ακόμη, με την αντιλιά που υπάρχει, η προστασία των μόνο γυαλιών Χρήστος, είναι απαραίτητη. Πώς μπορείς χωρίς εδώ τα έχω παιδί. Τα έχει δίπλα του. Α, τα έχεις δίπλα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Θεωρώ ότι η έκφραση των ματιών δεν αντικαθίσταται, Κατερίνα. Σίγουρα, αυτό που είπε. Δηλαδή, ότι πραγματικά όταν μιλάμε στον κόσμο, πρέπει να μας βλέπει και λίγο. Σίγουρα, αλλά αν δεν μπορείς να δεις. Αν είσαι τόση ώρα όμως στον ήλιο. Τόση ωραία μάτια, γιατί δεν. Λοιπόν, Χρήστο, να σου πω κάτι. Στο ξεκίνημα, εγώ είδες πόσο είμαι κανονικά βαμμένη για να παίξω. Είναι ευαίσθητα όμως. Δεν μπορώ να δω, γιατί μου λέει ο σκηνοθέτης, φόρεσε τα καλύτερα, γιατί δεν μπορείς να τα ανοίξεις τα μάτια σου και βλέπουν. Πάντως κάνεις ένα μικρό έγκλημα εντός παρενθέσεως. Τέτοια ωραία μάτια. Δεν γίνεται. Είναι τόσο πολύ δυνατό ο ήλιος. Που είναι. Αλλά έχω βάλει εδώ τα γυαλιά της Κατερίνας σήμερα. Θα κάνουμε έτσι και μία μικρή πασαρέλα. Διήρκησε 2 ώρες αυτή η πασαρέλα με τα γυαλιά. Είναι τελικά πολύ επικίνδυνος ο ήλιος για τα μάτια. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και πρέπει όλοι να φοράμε γυαλιά. Δεν είναι εμπορικό τρίκ των οπτικών. Όχι. Είναι μία πραγματικότητα σίγουρα και πάρα πολύ σκληρή. Χρειάζονται όλη προστασία, κυρίως τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι. Όσοι έχουν ανοιχτό χρώμα μάτια. Και βέβαια δεν είναι. Δηλαδή είναι και κάτι που μπορεί εύκολα να αποκτήσει κάποιος και να φορέσει. Δεν είναι μόνο αξεσουάρ, δεν είναι μόνο μόδα. Κατερίνα, σαν ειδικό, αυτά τα γυαλιά. Φόρεσε τα λίγο. Αυτά τα γυαλιά που φοράει η Βαλάντης είναι αυτά που του πηγαίνουν. Είναι ακριβώς εξαιρετικά. Του κάθονται πάρα πολύ ωραία στο πρόσωπο. Είναι. Εγώ νομίζω και αυτά θα του πηγαίνανε. Για να όλες, γενικά σου πηγαίνουν αυτές οι φόρμες. Γιατί έχει γωνίες έντονες. Για να δω. Α, πολύ ωραία. Έχει εξαιρετικό πρόσωπο. Θα τα πάρω πρώτα. Οβάλ, συμμετρικό. Πάρα πολύ, ξέρεις, γιατί σου πηγαίνουν τα γυαλιά έτσι, τα σκληρά να το πούμε. Σκληρά. Γιατί έχει το πρόσωπο γεμάτο γωνίες, έχει και τα μάτια τα. Είναι και ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό για την φετινή τουλάχιστον σεζόν. Ναι, ναι, είναι πολύ μόδα. Τα πολύ γυαλιά μόδα που έτσι αποπνέουν κάποιο μυστήριο, κάποια γοητεία, κάποιο, όπως λένε και οι σχεδιαστές τους, μεσογειακό αισθησιασμό. Α, είναι, ναι. Πέρα λοιπόν από να προστατεύουμε. Είναι ωραία. Είναι για μεσογειακό αισθησιασμό. Εσύ, Χρήστο μου, μια χαρά σε βλέπω, μόνο που θέλεις ένα κούρεμα. Ναι. Τώρα λυπάμαι που στο λέω στον αέρα και ακούει ο κόσμος, αλλά δεν ζεσταίνεσαι, βρε παιδάκι μου. Το λες δηλαδή να γιώσεις. Μα δεν βλέπεις το Βαλάντη. Ναι, αλλά εμείς έχουμε άλλες δεσμεύσεις. Δεν είναι ποια δεσμεύση από το ξέρω. Εγώ και να κουρευτώ, κουρεύομαι λίγο. Ναι. Γιατί όλο και κάποιο γύρισμα θα είναι στη μέση. Τώρα έχεις γύρισμα από τον καιρό. Έχω πότε είναι το επόμενο γύρισμα, δηλαδή. Το επόμενο γύρισμα σε μια εβδομάδα ίσως. Εντάξει, προλαβαίνεις. Σίγουρα ότι θα σε κουρέψω τώρα. Δεν κάνω πλάκα, τώρα σοβαρά μιλάω. Ας το μικρόφωνο. Μια και ήρθες εδώ και τα κάνουμε όλα να σου περάσουμε και ένα κουρεματάκι. Αφού έχεις την επόμενη εβδομάδα γύρισμα, θα μακρύνει. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, για να συστηθούμε στον κόσμο και μετά θα κουρέψουμε τον Χρήστο Φωτίδη. Καλή, σοβαρά μιλάω. Δεν κάνω πλάκα. Για να πούμε εδώ όνομα. Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος. Έχει το μικρόφωνο. Έχω μικρόφωνο. Ο Γιώργος. Και είσαι η Νατάσα. Και η Νατάσα. Εδώ βλέπω έχετε κάνει διάφορες στυλιστικές παρεμβάσεις στα μαλλιά. Αυτό το μαλλί μου αρέσει πάρα πολύ, το τόσο αγορέ. Μου θυμίζει την Άννη Λένοξ και το χρώμα. Καλά, εσύ με αυτά, ναι, φετίχνη. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και αυτό μου αρέσει που είναι κλασικό, αλλά εδώ, Θεοδός, δεν ξέρω αν μπορείς να έρθεις, διότι πρέπει αυτό να το δούμε από κοντά. Τι ακριβώς έχετε κάνει εδώ? Έχουμε κάνει κάποια στριπτάκια, διάφορα έτσι πλεγμένα και δεμένα, και αυτά εδώ με το σίδερο για να δώσουμε έτσι. Λοιπόν, για γυναίκες που έχουν κοντά μαλλιά νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Και, πολύ, και αυτό κρατάει, έτσι. Αρκετά. Μπορεί να κρατήσει και 2-3 μέρες. Άνετα. Τέλεια. Άνετα. Λοιπόν, έχουμε τρεις διαφορετικούς τύπους μαλλιών. Τώρα θα κουρέψουμε τον Χρήστο. Με δουλεύει τώρα, γιατί εγώ έχω σχέση με το κομμωτήριο. Ναι, θα κουρευτείς, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ. Άντε, με κουρέψτε λίγο, κουρεματάκι θέλω. Ναι, ένα διόρθωμα. Λίγο, ε. Λίγο. Τώρα θα μας πει ο Χρήστος τι σχέση έχει με τα παιδιά. Εγώ έχω σχέση με το Βανζέλ της Γλυφάδας. Βασικά το έχουμε πάρει με ένα φίλο, τον Γιώργο το Βαφιάδη, ένα Ελληνοαμερικάνο φίλο. Όπως ξέρεις, ο Βαζέλ έχει άλλα 2 κομμωτήρια, Μαρούσι και Περιστέρι. Ναι. Λοιπόν, τις Γλυφάδες έχουμε εμείς. Και
Περιμένουμε να σε κουρέψουμε και σένα μια μέρα. Μας το έχεις υποσχεθεί. Σίγουρα. Άμπρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά το γάμο κατευθείαν. Θα έρθω να κουρευτώ. Κόντρα. Η κόρη σου έρχεται. Λοιπόν, τα παιδιά όπως βλέπεις προτείνουν μερικά πράγματα. Εσύ θα τους ρωτήσεις όμως, εσύ θα τα βγάλεις αυτά. Πολύ ωραία. Για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι. Εδώ να κουρεύετε. Και να ρωτήσω εγώ, τι είναι η τάση του καλοκαιριού. Μιλάω. Βέβαια, ζηλιά. Ωραία. Λοιπόν, κυρίως το κοντό στη γυναίκα πλέον. Το κοντό. Είναι... Εμείς είμαστε ντεμοντέ. Δεν είναι ντεμοντέ. Θα φτάσουμε και στο μακρύ και στη γυναίκα η οποία δεν θέλει να κόψει το μαλλί της. Όμως της μόδας είναι το κοντό. Είναι πολύ θηλυκό πλέον. Φοριέται πολύ. Είναι εύκολο. Φτιάχνεται εύκολα. Μια κοντή γραμμή με ένα ντεγκραντάρισμα. Έχει περιθώρια να παίξει. Και είναι πολύ εύκολο για το καλοκαίρι. Σε περίπτωση που η γυναίκα δεν θέλει να κόψει το μαλλί. Ναι, αυτή την περίπτωση να μας την εξηγήσει. Ναι, την έχουμε κιόλα. Λοιπόν, σε περίπτωση που η γυναίκα δεν θέλει να κόψει το μαλλί, σεβόμαστε όσο μπορούμε το μήκος. Δίνουμε μια γραμμή φυλάριστο, μύτες, άμεσα μήκη στα μαλλιά. Περισσότερο για όγκο και ένα σχήμα μπροστά. Και σε περίπτωση που δεν θέλει να κόψει κοντό το μαλλί, δηλαδή σε μια μεσαία κατάσταση. Για φέτος ξεφεύγουμε από το τετράγωνο καρέ, το πολύ πολύ κλασικό. Παίζουμε σε πολύ φιλαριστή γραμμή. Τούφες να πέφτουν στο πρόσωπο ανέμελα μέχρι το ύψος του στο πηγούνι. Ένα ντεγκραντάρισμα. Δίνει οδηγίες εδώ ο Χρήστος. Τώρα θα σε κου... Κοίταξε, δεν θα δίνεις οδηγίες. Δεν πρέπει να φαίνομαι. Ο μέτρ, η μέτρ μάλλον. Καλά, εντάξει. Τώρα δεν θα δίνεις οδηγίες. Κούρεψε τον γουλί. Ναι, ωραίο σύνθημα. Σαν το βαλάντι κάτω. Τώρα που δεν βλέπει. Έχουμε ένα ήδη μακρύ μαλάκι. Οπότε, Θεοδόση, για βγαίν. Προφανώς δεν ήθελε να τα κόψει αρκετά. Ναι, δεν θέλει, γιατί έχει και το γύρισμα. Οπότε θα έχει κάποιο ρακόρ. Αλλά κάποιο ρακόρ, αυτό που λες. Μπορούμε να κάνουμε ένα κούρεμα... Εδώ, κοντά, να δεις. Ανοιξιάτικο προς καλοκαιρινό. Ναι, ναι, κούρεψε το βουλί. Έτσι, ώστε να μπορεί να τα φτιάχνει και μόνος του. Με λίγο ζελέ. Ξέρεις, ταλαιπωρούνται τα μαλλιά, Κατερίνα, το καλοκαίρι με τη θάλασσα, με τον ήλιο. Βέβαια. Και τα παιδιά πραγματικά εκεί προσφέρουν μεγάλη υπηρεσία σε αυτό το τομέα. Δηλαδή με αμπούλες, με. Μάσκες και τα λοιπά. Μα πρέπει να τα προστατεύουμε. Με ζελέ το για βραδινός άντρες. Λοιπόν, και να πούμε ότι. Εσείς μάλλον θα το πείτε. Εγώ λόγω πείρας ότι τα βαμμένα μαλλιά χρειάζονται μια. Μεγαλύτερη περιποίηση. Μια σχετική περιποίηση. Είναι σχετικός ο Γιώργος να μας πει γι' αυτό. Γιώργος, ακούμε. Έλα εδώ μπροστά. Με μην με αναγκάζεις και εμένα να γυρίζω συνέχεια. Γιατί είναι και εκπληκτικός βαφέας, Κατερίνα. Λοιπόν, εμείς που βάφουμε τα μαλλιά μας, πώς μπορούμε να τα προστατέψουμε. Ιδίως τώρα το καλοκαίρι. Που ξεθοριάζουν. Που ξεθοριάζει, που αγριεύει το μαλλί, που ξεραίνεται η άκρη, που είναι πιο ευαίσθητη στον ήλιο και σπάει. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γυναίκα, καθώς και ένας άντρας. Όμως όχι τα ίδια προϊόντα, αλλά αντιλιακά προϊόντα χρησιμοποιούν και οι άντρες και να προφυλάξουν το δέρμα του κεφαλιού από τον ήλιο και τα μαλλιά τους, τα οποία μπορεί να είναι λεπτά και να τα έχουν λίγο πιο μακριά, πέρα από το κοντό. Μια γυναίκα σίγουρα είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιεί που βάφει τα μαλλιά της ένα ενυφατικό προϊόν για τα βαμμένα μαλλιά, κάτι που να φυλακίζει το χρώμα και να μην ξεθοριάζει. Μια μάσκα απαραίτητος μια φορά τη βδομάδα. Ωραία. Υπάρχουν προϊόντα ενυδατικά που δεν ξεβγάζονται και καλό είναι να παραμένει πάνω στο μαλλί, διατηρώντας την υγρασία και την εγκλήγηση της τρίχας. Βλέπουμε εδώ που ο Χρήστος κόβει το μαλλί κανονικά. Όχι, για να μην νομίζετε ότι το κάνουμε έτσι για αστεία. Κανονικά. Όλα λάθη. Έχει πάει ο Βαλάντης στα ποτά. Ναι, η Δήμων. Η Δήμων. Εσύ θα το κάνεις θα το κοκτέιλ. Το κοκτέιλ για τον κύριο Χρήστο που έχω. Το καλύτερο. Να συνέλθω. Δεν σας διακόπτω, να τα πείτε οι δυο σας. Τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν, σήμερα λέω να φτιάξω ένα fruit punch γιατί. Να φτιάξουμε ένα fruit punch μαζί. Γιατί το έχουμε ρίξει πολύ στο αλκοόλ και λέω να φτιάξω ένα fruit punch χωρίς αλκοόλ. Τώρα, αν θέλει κάποιος. Είχα πει εγώ ένα πριν. Σου άρεσε. Πάρα πολύ, γι' αυτό το ξαναφτιάξουμε. Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα φρούτα μας. Μπορούμε να βάλουμε στο μπλέντερ ό,τι φρούτα θέλουμε. Δηλαδή, άλλος μπορεί να βάλει μπανάνα, άλλος μπορεί να βάλει καρπούζι, λεμόνι, ό,τι θέλει. Ναι. Θα βάλουμε τα πιο καλοκαιρινά. Λοιπόν, εγώ μήλο θα ρίξω τώρα μέσα. Ένα μιλαράκι ωραίο. Αυτό έπεσε, δεν πειράζει. Θα το βάλουμε καθαρό, είναι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Και ένα γλαδάκι. Αφήσουμε εδώ. Να πάμε μετά. Φτιάξουμε αρκετό, δεν πειράζει. Το μιλαράκι εδώ γι' αυτό.
Θα ρίξουμε στα κλαδάκια μετά. Γιατί έρχεται πάρα πολύ κόσμο γενικά και στο μαγαζί και όλοι λένε φτιάξε μου κάτι χωρίς αλκοόλ. Και πιστεύω ότι είναι ευκαιρία να βγουν και κάτι και στο. Προσεζόμαστε χωρίς να επιβάλλουμε. Κόβουν φρούτα στο μίξερ και τα λοιπά. Κάνουν special πράγματα. Χρήστο, ετοιμάσου να πιείς πολύ όμορφο κοκτέιλ. Όπα και αυτό. Από ό,τι βλέπουν εδώ τα ματάκια μου είναι υπέροχο. Και δροσιστικό μετά από τέτοιο ήλιο είναι ό,τι πρέπει. Μας χρειάζεται. Το Βαλάντι που ήρθε από το Μαρόκο να έμαθε συνταγές. Ναι, ναι, ανεβασμένο. Από το Μαρόκο ήρθε. Είναι καλύτερα για τα fruit pans να καθαρίζονται οι φλούδες, δηλαδή, γιατί και πιο νόστιμο είναι. Και να μην υπάρχουν και κομμάτια. Ακριβώς. Που δεν έχουν αλεστεί. Και θα ρίξω και λίγες φράουλες. Αρκετές δηλαδή, όχι λίγες. Ωραία. Είναι και στο... ωραίο χρώμα. Ακριβώς. Και στο τέλος θα ρίξουμε λίγο νεράκι. Πεπονάκι δεν θα βάλουμε. Πεπονάκι, ναι. Να το δοκιμάσουμε. Ναι, αμέ. Θα πάρα πολύ ωραία, βέβαια. Τώρα πιο κοντά. Ωραία. Αυτό. Κόψουμε και λίγο μπανανούλα. Κόψε ένα κομματάκι εδώ. Ωραία. Το κρατάμε για μας. Βέβαια, βιταμίνες. Τώρα δεν μας είναι Χάμιλτον, είναι τα καλύτερα, κάνουμε και διαφήμιση τώρα. Φτιάξαμε και μπόλικο για να πει όλος ο κόσμος μετά. Θα βάλουμε και λίγο ρούμι ή βότκα. Κάνουμε αλκοόλ ή χωρίς αλκοόλ. Τώρα χωρίς αλκοόλ και όσοι θέλουν θα ρίξουμε και λίγο βότκα μέσα. Είμαστε έτοιμοι. Σε ένα ωραίο ποτηράκι με παγάκια. Ναι, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο μετρημένο πάγο. Ρίξουμε εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Εδώ έχουμε φτιάξει και μια πολύ ωραία γαρνιτούρα. Εγώ πιστεύω ότι η γαρνιτούρα φέρνει και διάθεση στο κάθε ένα από εμάς. Και επειδή έχω κόλλημα και με τις γαρνιτούρες, θα τη βάλω. Ωραία. Θα βάλω και λίγο εκεί, Λοιπόν, αυτό είναι το fruit punch. Έχουμε ρίξει μέσα χλάδι, μήλο, μπανάνα, πεπόνι και φράουλες. Κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν να βάλουν άλλα φρούτα. Αυτό είναι χωρίς αλκοόλ. Μπορούμε να βάλουμε ή λευκό ρούμι ή βότκα, ανάλογα. Θες να δοκιμάσεις? Βέβαια. Έλα. Την υγειά σου. Την υγειά σας. Πάμε να το πούμε και παρέα. Θα να συστηθούμε την κυρία Παναγιώτου. Ωραίο. Το δοκίμασες. Θα δούμε λίγο fruit punch. Πω, πω, ωραίο χρώμα. Λοιπόν, ο Χρήστος. Χρήστο μου για σένα. Ο Χρήστος λέει. Κοίτα, πρόσεξε, λέει να μην ξανασυστηθώ με την κυρία Παρά και το Βαλάντι. Μετά λέω το κούρεμα, μην ξανασυστηθώ με την κυρία Παρά και το Βαλάντι. Τότε θα πρέπει να ξανασυστηθούμε. Όχι, ωραίο είναι. Είναι μαγικό, Κατερίνα. Εγώ το κόκκινο εκεί από αυτό. Εγώ θα. Λοιπόν, ο Γιώργος δεν μας έχει πει όμως για βραδινές εμφανίσεις τι προτείνει, τι είναι μόδα. Λοιπόν, τώρα που για καλοκαίρι. Ξεφεύγουμε τα πολύ στενά και τα πολύ τυποποιημένα. Πιο ανάλαφρο το ντύσιμο, πιο ανάλαφρο το στυλ. Ναι. Για βραδινό προτείνουμε κάτι σε hippie chic look. Όχι κάτι πολύ στημένο. Σε σκάλες, σε ανάλαφρο. Σαν αυτό, το οποίο μπορεί να γίνει σκάλα κυματισμό σε βανκ. Μπορεί να το αλλάξουμε αν θέλουμε να δώσουμε κάποια έμφαση μπροστά. Για κάποια βραδινή έξοδο, καθώς και για γάμο. Για κάποιο γάμο. Για γάμο αυτό με ενδιαφέρει. Για κάποιο γάμο. Πώς πρέπει να τα κάνουμε τα μαλλιά? Ας ξεφύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα, να πρωτοτυπήσουμε, ξεκινώντας από τον ηφικό. Ναι. Σαν πρόταση. Άσχετα αν δεν είναι το μέλλον. Να τα ξυρίσουμε. Όχι, όχι, αυτό δεν έχει να κάνει. Μπράβο, λοιπόν, παιδιά. Και το μαλλί να ξεφύγει από τα πολύ πολύ συνηθισμένα και κλασικά look που ξέραμε μέχρι τώρα με τα πολύ τραντιφτά σινιόν και τα πολύ μπουκλάδια. Ναι, αυτά είναι πολύ αυστηρά, δεν μου κάνουν. Πολύ αυστηρά, ακριβώς. Και ιδίως για κάποια καλοκαιρινή περίοδο.
Τι προτείνεις, Γιώργο? Προτείνω κάτι σε πιο ελεύθερη γραμμή. Κάτι σε... πιο μπούκλε, πιο, πιο ρομαντικά και τα λοιπά. Πιο ίσιο, σκάλα και ρηχτό. Ίσιο. Και ίσιο με ζελέ είναι απλότατο. Πολύ καλό. Καλά, συγγνώμη για μένα μιλάμε τώρα. Εμείς μιλάμε γενικά για γάμο. Α, γάμο. Ναι, εντάξει. Το γάμο. Είναι πιο καμπάνα. Ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Αλλά αυτό που λες, έχεις δίκιο, τα ρομαντικά και όλα αυτά εδώ είναι πολύ της μόδας, αλλά βέβαια να μην είναι η νύφη την ημέρα του γάμου άλλη, έτσι, είναι σημαντικό. Όχι. Να είναι αυτή σίγουρα η γυναίκα που, ακριβώς, που ερωτεύτηκε ακριβώς ο άνθρωπος, γιατί καμιά φορά παθαίνουν και ορισμένες. Σε πολύ που είναι να παθαιρθεί, όποια το αρέσει από εκεί. Εγώ τώρα προτείνω, εσύ είπες για τις γαμήλιες κομμώσεις και για τις βραδινές, εγώ όμως προτείνω τώρα να τραγουδήσει ο Βαλάντης. Εσύ τι λες? Γιατί όχι. Εσύ, Χρήστο, τι λες? Θα τον ακούσω. Τον ακούσουμε. Εγώ τον ακούω και στο κέντρο. Ρωτάς για μένα μετανιωμένα, να δεις που πάω και πως περνάω. Μου λένε τόσοι πως έχεις λιώσει και θα με πείσεις για να γυρίσεις. Και ένα που πάλι έρχεσαι στη θέση και στα λόγια μου, και ένα που τώρα καίγεσαι και θέλεις τη συμφωνιά μου, και ένα που πάλι έρχεσαι σ' αυτά που εγώ τα περάσα. Για μένα τώρα καίγεσαι, μα σε ξεπεράσα. Αλλάξα δουλειά και σπίτι, αλλάξα πολλά, αλλάξα σχεδόν πλανήτη κι ό,τι σ' αφορά. Αλλάξα τα όνειρά μου, αλλάξα πολύ. Είσαι πια για την καρδιά μου λάθος διαδρομή. Ρωτάς για μένα απελπισμένα, το που κοιμάμαι κι αν σε θυμάμαι. Καπνίζεις, πίνεις, παίρνεις, το κλείνεις, λες θα αρρωστήσεις αν δεν γυρίσεις. Και ένα που πάλι έρχεσαι στη θέση και στα λόγια μου, και ένα που τώρα καίγεσαι και θέλεις τη συμφωνιά μου, και ένα που πάλι έρχεσαι σ' αυτά που εγώ θα περάσα. Για μένα τώρα καίγεσαι, μα σε ξεπεράσα. Αλλάξα δουλειά και σπίτι, αλλάξα πολλά, αλλάξα σχεδόν πλανήτη κι ό,τι σ' αφορά. Αλλάξα τα όνειρά μου, αλλάξα πολύ. Είσαι πια για την καρδιά μου λάθος διαδρομή. Έχεις αλλάξει εσύ? Εγώ έχω αλλάξει. Εσύ μέχρι πλανήτη άλλαξες. Εδώ ο Χρήστος έχει αλλάξει. Άλλαξε κούρεμα. Να ξανασυστηθούμε.
Όχι, αλλά γίνεται πιο ωραίο στη σέλη. Όχι, έπρεπε, έπρεπε. Δεν έπρεπε. Συγγνώμη. Και ένα χρωματάκι σαν τις κοπέλες εκεί που περνούσαμε. Ένα καροτί. Όχι, καροτί δεν είναι, κόκκινο είναι προς το ακαζού. Κανονικά. Αλλά αυτό έτσι και μείνει στον ήλιο θέλει πολύ προστασία. Θα γίνει. Ο κούκλος έγινε. Είδες. Τι ωραία αυτή η εκπομπή έτσι του Sky. Έρχεσαι εδώ, κουρεύεσαι. Ντύνει, στολίζει, νοικοκυρεύει. Είδε για να λύσει. Ντύνει. Ντύνει, στολίζει, νοικοκυρεύει. Λοιπόν, εσύ μην ξεχνά το μικρόφωνο εδώ να το έχει. Γιατί δεν θα ακούγεσαι. Εσύ δεν έχει καθόλου μικρόφωνο. Ακούγομαι από το δικό σου. Εδώ θα ακούγεσαι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, ποιο έχει. Έλα, το Γιώργο και εσύ εδώ. Να έρθει και η Κατερίνα η Παρά εδώ. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον κόσμο γιατί πάμε για φινάλε που θα το κάνεις εσύ. Να ξεκινήσω από τις κυρίες. Ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα την Παρά. Καλή επιτυχία στα γυαλιά. Το Χρήστο το Φωτίδη, τον Γιώργο πολύ και την Ατάσα που κουρέψανε τον Χρήστο. Καλή επιτυχία. Και φυσικά το Βαλάντι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήταν μαζί και περάσαμε υπέροχα. Και διασκεδάσαμε και είπαμε και διάφορα. Το μ' άρεσε πάρα πολύ. Τι να πούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στην Κατερίνα η ώρα η καλή. Το παίρνει. Θα κλείσουμε το σήμερα γάμος. Σήμερα γάμος γίνεται. Θα νομίζουν ότι παντρεύτηκα. Η ώρα καλή έχει αρκετές μέρες ακόμη. Ξέρεις γιατί. Γιατί με έχουν παντρέψει στη Μύκονο, στις Πέτσες. Δεν χαίρεσαι. Από τις αρχές του Ιουνίου με παντρεύουν κάθε μέρα. Καλότερα μοναστήρια. Όχι ακόμη, σε λίγες μέρες. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα καταρχάς να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας ακόμη ένα πρωινό. Ελπίζω ότι περάσατε αρκετά καλά. Εμείς τουλάχιστον προσπαθήσαμε πάρα πολύ και μάλλον το πετύχαμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10. Να είστε συνεπείς στο ραντεβού και αφήνω το Βαλάντι για τα μάτια σας μόνο. Φεύγω για να πάω στη δουλειά και σε συναντάω ξαφνικά. Χαίρετε, τι κάνετε, μου λες, κι όλο υποσχέσεις είναι οι ματιές. Γρήγορα μια ασπιρίνη, το κορμί της είναι δίνη και πια απόψε και σε λύνη. Δεν θα φταίω ό,τι γίνει. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε δεν κρατιόμαστε. Θα πατήσω το στο ξαφνικά. Φεύγω από το σπίτι βιαστικά και σε βλέπω με τα κολλητά. Μπαίνουμε στο ασανσέρ μαζί και παρακαλώ το ρεύμα να κοπεί. Γρήγορα μια ασπιρίνη, το κορμί της είναι δίνη και έχει απόψε και σελήνη. Δεν θα φταίω ό,τι γίνει. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε δεν κρατιόμαστε. Θα πατήσω το στο ξαφνικά. Ασανσέρ που συναντιόμαστε φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε
και κρατιόμαστε. Και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στον σανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στον σανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε. Θα πατήσω το στόχο.